θα βάλουν τέτοιους όρους, θα προσπαθήσουν να βάλουν τέτοιους όρους και τέτοιες ρήτρες, ώστε η τεχνική λύση να γίνει υπό την προϋπόθεση, conditionality το λένε, που να συνεχιστεί λιτότητα. Οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και κυρίως η αριστερά θέλει αυτό να το σταματήσει. Θέλει μία λύση για το χρέος που να είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας. Μια λύση για το χρέος που να μην είναι καταστροφική, να μην είναι κρίση που οδηγεί στη διαμάχη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, να πληρώσουν οι Γερμανοί για τους Γάλλους. Μιλάω για τα μεγάλα μεγέθη, γιατί σας είπα ότι το μέγεθος της Ελλάδας, τα 322 δισεκατομμύρια που είναι τώρα, είναι σχετικά μικρό. Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως special case η Ελλάδα και να λυθεί το πρόβλημα ως special case. Αλλά εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι πλέον ευρωπαϊκό και το ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι το πρόβλημα έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Άρα πρέπει να ανοίξουμε και αυτή την κυβέρνηση, αυτή τη συζήτηση και καταλαβαίνετε πώς μπορεί να ανοίξει αυτή η συζήτηση όταν υπάρχει μια κυβέρνηση. Είναι άλλο να την ανοίξει ο Βίσλος, ξέρω εγώ, ένας ερευνητής, είναι άλλο να την ανοίξει ο Πιζανίφερη, ένας άλλος ερευνητής, ένα έγκυρο καθεστωτικό Ινστιτούτο. Μιλάω για τους καθεστωτικούς τώρα οικονομολόγους που και αυτοί θέτουν το πρόβλημα και είναι άλλο να το ανοίξει μια κυβέρνηση, έχοντας και τις γνωματεύσεις τέτοιων Ινστιτούτων. Επομένως, η μεγάλη σημασία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και για την Ευρώπη τεκμέρεται και από το ζήτημα του χρέους που γίνεται όλο και πιο έντονο στην Ευρώπη και αυτός είναι ο λόγος που όλοι ρωτάνε τι θα γίνει στην Ελλάδα στις επερχόμενες εκλογές. Όχι μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά και στις τοπικές εκλογές. Άλλη ερώτηση.